Ομοσπονδίας Γονέων Νηπιαγωγείων, καθώς αρχίζουν τα self-test στα νηπιαγωγεία, τα ιδιωτικά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε τι πρέπει να γνωρίζετε, αν είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Την Τρίτη, την Πέμπτη μέρα θα γίνονται τα test to stay, και τα rapid test, και ακολούθως θα γίνονται κάποια self-test. Ναι. Εντάξει, είχαμε μία συνάντηση την περασμένη Τετάρτη στο Υπουργείο Υγείας. Ήταν η πρώτη τοποθέτηση για το θέμα αυτό. Αναμέναμε και περιμένουμε ακόμα την απόφαση, ας πούμε, και η απόφαση έχει πάρθει για να μπουν σε εφαρμογή. Απλά οι λεπτομέρειες, περιμένουμε έτσι συγκεκριμένες εισηγήσεις για το θέμα αυτό. Από ό,τι φαίνεται θα είναι το rapid test την Τρίτη και Πέμπτη μέρα. Και ήταν μια εισήγηση και από τους συνδέσμους γονέων, η οποία από ό,τι φαίνεται εισακούστηκε. Και τις υπόλοιπες μέρες θα γίνεται η εξέταση self-test, δηλαδή στο σπίτι με τους γονείς. Νομίζω ότι το Υπουργείο Υγείας θα μας παρέχει αυτά τα self-test στα νηπιαγωγεία και εμείς με τη σειρά μας θα τα διαθέτουμε στους γονείς. Οπότε αυτή είναι η τοποθέτηση μέχρι τώρα. Υπολογίζουμε, όπως μας έχουν ενημερώσει, ότι θα μπει σε εφαρμογή από την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι αυτή η διαδικασία των self-test που θα πρέπει να πάνε σε κάποιον καθορισμένο χώρο που από εκεί τα νηπιαγωγεία, τουλάχιστον τα ιδιωτικά, θα πρέπει να τα παίρνουν και να τα διαθέτουν στους γονείς. Κύριε Ιωάννου, ποια είναι αυτά που θα πρέπει τώρα να γνωρίζουν οι γονείς, αν υπάρχουν αντιδράσεις καταρχάς, είναι όλοι σύμφωνοι με αυτή την εξέλιξη? Καταρχάς είναι όλοι σύμφωνοι και με ανακούφιση ακούμε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή το test to stay. Ναι. Οι γονείς, ξαναείπαμε προηγουμένως, έχουν κουραστεί να παραμείνουν στο σπίτι μια την άλλη με κίνδυνο να αρκετοί να χάσουν τη δουλειά τους, και αρκετοί ήδη έχουν χάσει τη δουλειά τους. Αυτό να λέγεται. Εισακουστήκαμε εν μέρει όσο αφορά το self-test και είναι αυτό που θα αποδειχθεί, και είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθεί, ότι οι γονείς θα είναι πλήρως σωστοί απέναντι σε αυτή την απόφαση, γιατί αυτό ζήτησαν. Ζήτησαν τη λιγότερη ταλαιπωρία στα αδελφιά τους. Δεν ζήτησαν να μην γίνεται ελέγχος, δεν αντέδρασαν στο να γίνεται ελέγχος, ζήτησαν τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία στα αδελφιά τους όσον αφορά την ψυχολογική πίεση που ασκείται στα παιδιά. Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Ο κάθε οργανισμός βλέπει το δικό του συμφέρον, το δικό του κομμάτι. Εμείς βλέπουμε μόνο την υγεία των παιδιών μας. Και αυτό έχει σημασία. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα. Θα τεθεί σε εφαρμογή, θεωρώ, για τις επόμενες δύο εβδομάδες το θέμα, το μέτρο με το test to stay. Και εφόσον τα πράγματα πάνε καλά, θεωρούμε ότι θα κληθούμε εκ νέου με τα στατιστικά πλέον που θα έχουν από την εφαρμογή του self-test, για να συζητήσουμε για να γίνει εξ ολοκλήρου το self-test. Εδώ είναι ακριβώς που οι γονείς θα αποδείξουν ότι είναι σωστοί και τυπικοί απέναντι στις υποχρεώσεις τους για τα παιδιά τους. Θεωρείτε πως αυτό το test to stay θα βοηθήσει λίγο στο να λυθούν κάποια προβλήματα που υπήρχαν και κάποιες ασάφειες στα πρωτόκολλα του προηγούμενου διαστήματος? Ποια εικόνα σήμερα στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε σοβαρά προβλήματα, γιατί κάθε εβδομάδα και κάποιο νηπιαγωγείο ενημερώνει ότι έκλεισε μία ή δύο ή και περισσότερες τάξεις. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο και για μας που διαχειριζόμαστε καθημερινά αυτή την εικόνα που παρουσιάζεται, και για τους γονείς οι οποίοι πρέπει να μένουν στο σπίτι γιατί είναι στενές επαφές στα παιδιά τους ή γιατί νοσούν οι ίδιοι τα παιδιά τους ή οτιδήποτε. Οπότε θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούμε να μην κλείνουν οι τάξεις και με το self-test και με το rapid test ενδιάμεσα, ας πούμε, να μένουν οι τάξεις ανοιχτές, γιατί θα ελέγχονται τα παιδιά καθημερινά και αν είναι αρνητικοί θα μπορούν να φυτούν. Φυσικά το έχουμε πει και στο Υπουργείο Υγείας και το ξαναλέμε, ότι εμείς θα σεβαστούμε αν ένας γονιός διαφωνεί με αυτή την πολιτική, ας πούμε, που θα εφαρμοστεί και δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα μπορεί να αφήσει το παιδάκι του στο σπίτι. Αν δεν θέλει να μπει στη διαδικασία των rapid test ή των self-test ή οτιδήποτε, ας πούμε, θα το σεβαστούμε. Και στην ουσία είναι με τη συγκατάθεση των γονιών που γίνεται όλη αυτή η διαδικασία τώρα.
Όπως μας είπε και ο κύριος Ιωάννου, δεν νομίζει πως θα υπάρχουν ήδη, πως θα υπάρχουν πολλοί γονείς που θα αντιμετωπίσουν έτσι αυτή την εξέλιξη, καθώς είδαμε και τα προβλήματα που υπάρχουν μία την άλλη να παραμένουν στο σπίτι, όπως και εδώ τηλεθεατές μας στέλνουν μηνύματα τώρα, φωτογραφίες παιδιών, ότι ναι, αυτή είναι η καθημερινότητά μας, στο σπίτι με τα παιδιά. Εντάξει. Να τονίσω κάτι. Παρακαλώ, ναι, να κλείσουμε. Να δούμε, εκείνο που έδειξαν οι γονείς από την πρώτη μέρα ήταν ότι συνεπείς. Πολύ ελάχιστο το ποσοστό το οποίο αρνήθηκε να πάρει το μωρό του στο σχολείο για να μην υποβληθεί rapid test. Οι γονείς έδειξαν ότι είναι η μόνη τυπική απάντηση σε αυτήν την απόφαση του Υπουργείου. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Θα επανέλθουμε όλοι σιγά-σιγά στην κανονικότητα. Ας ελπίσουμε και τα νηπιαγωγεία να σταματήσουν να υπάρχουν και όλα αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν,